Ονομάζομαι Δόκτωρ Ευθύμιος Παπατζίκης. Είμαι καθηγητής εκπαιδευτικής νευροεπιστήμης και ανάπτυξης εγκεφάλου νεογνών στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Όσλο. Ξεκίνησα την σχολική μου και ακαδημαϊκή μου πορεία, θα μπορούσα να πω, από πολύ μικρός, όντας μουσικός, έπαιζα βιολί και συμμετείχα πάρα πολύ σε εκδηλώσεις του σχολείου όσο ήμουν μαθητής εκεί. Και όταν μέχρι ωστότου αποφύτησα το 1996 από τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, οι σκέψεις μου και το όνειρό μου ήταν να γίνω μουσικός βιολιστής επαγγελματίας. Είχα ξεκινήσει ήδη να κάνω πάρα πολλές συναυλίες από μικρός, από 8 χρονών, και είχα δει ουσιαστικά τον κόσμο της μουσικής μέσα από αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, γύρω στα 20 μου χρόνια, αφού τελείωσα τις μουσικές μου σπουδές σε ΟΔΙΟ και σε Ακαδημία του Εξωτερικού, αποφάσισα να αλλάξω πορεία και να ουσιαστικά να επενδύσω περισσότερο στην ακαδημαϊκή μου πορεία, θα μπορούσα να πω, και στην έρευνα. Έτσι, μετά ακριβώς από το προπτυχιακό μου, έκανα ένα μεταπτυχιακό στην μουσική ψυχολογία, όπου εκεί πάνω μπήκε το μικρόβιο πάρα πολύ της έρευνας, της ανάπτυξης, της συμπεριφοράς του ανθρώπου μέσα από τη μουσική, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μουσική για την ανάπτυξη της συμπεριφοράς μας και συνειδιότητες της μουσικής όσον αφορά αυτό το τομέα. Ωστόσο, δεν σταμάτησα εκεί. Στη μουσική ψυχολογία έκανα ένα διδακτορικό επάνω στη μουσική εκπαίδευση και αναπτυξιακή ψυχολογία στην Αγγλία. Εξειδικεύτηκα στην νευροεπιστήμη της μουσικής. Έκανα 3 μεταδιδακτορικά στην Αμερική, στην Αγγλία και στην Ελβετία όσον αφορά την ανάπτυξη και νευροαπεικόνηση του εγκεφάλου. Και αυτόν τον καιρό τελικά έχω καταλήξει, τα τελευταία 10 χρόνια θα μπορούσα να πω, έχω καταλήξει στο να κάνω συγκεκριμένα έρευνες ως προς την ανάπτυξη του εγκεφάλου των νεογνών μέσα από τον ήχο και τη μουσική. Ένα στιγμιότυπο που μου έχει μείνει στο μυαλό σχετικά με τις πρώτες μέρες μου στο σχολείο είναι εκείνη η στιγμή, τότε θυμάμαι είχαμε μόνο το ένα τοκτηριακό συγκρότημα και θυμάμαι που κατέβαινα από το λεωφορείο τότε και μαζευόμασταν όλοι κάτω από, από το υπόστεγο για να κάνουμε την πρωινή προσευχή. Και τις πρώτες μέρες φυσικά που ήμασταν λίγοι στο σχολείο, τότε το σχολείο αναπτυσσότανε, ένιωθα πάντα έτσι λίγο από τη μία διαφορετικά, γιατί ξεκινούσα σε έναν καινούριο χώρο, αλλά και την άλλη ζεστά στο ότι ήμασταν έτσι λίγοι κάτω από ένα υπόστεγο και κάναμε την πρωινή προσευχή έτσι ώστε για να ξεκινήσουμε τα μαθήματα αργότερα. Μου έχει μείνει πάρα πολύ αυτή η πρωινή, ουσιαστικά θα μπορούσα να πω σύναξη, στο σχολείο. Και πάντα όταν περνάω έξω από το σχολείο, όταν έρχομαι στην Ελλάδα, πάντα σκέφτομαι ακριβώς αυτή τη στιγμή που όλα ξεκινούσαν και νιώθω πάρα πολύ όμορφα γι' αυτό. Η σχέση μου με τους δασκάλους στο σχολείο, στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, ήταν, θα μπορούσα να πω, πάρα πολύ καλή. Δεν γνωρίζω αν αυτό οφείλεται στο ότι οι περισσότεροι ήταν νέοι ή ότι είχαν διαλεχθεί ακριβώς για αυτή την ποιότητα της συμπεριφοράς τους. Αλλά μπορώ να πω ότι με όλους κάναμε σχεδόν παρέα. Όχι μόνο εγώ, δηλαδή το ένιωθα και γύρω μου στην τάξη και στις σχέσεις μας και έξω από το σχολείο φυσικά, που τους καλούσαμε, θυμάμαι, σε πάρτι, μπαίναμε σε διαδικασίες να πηγαίνουμε εκδρομές μαζί τους πάρα πολλές. Και νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία και όλη αυτή η σχέση έχει αποτυπωθεί και στις σημερινές μας σχέσεις. Με τους περισσότερους ακόμα διατηρούμε σχέσεις, μιλάμε, έχουμε επαφή είτε μέσω των social media, είτε και ακόμα έξω από το διαδικτυακό χώρο. Προσπαθούμε πάντα να έχουμε στενή επαφή και πιστεύω αυτό οφείλεται στην πάρα πολύ καλή μας σχέση που είχαμε τότε όταν ήμασταν μαθητές στο σχολείο. Το σχολείο θα μπορούσα να πω ότι βοήθησε πάρα πολύ τις δεξιότητές μου και τα ταλέντα μου. Μερικές φορές έμεσα, μερικές φορές άμεσα. Κατάλαβα ότι δεν ήταν απαραίτητα
μόνο οι βάσεις που μου έδινε στα μαθήματα, κάτι πολύ σημαντικό. Εννοείται ότι έπαιρνα πάρα πολλές βάσεις μέσα από τα μαθήματα και από τον τρόπο που γινόταν το σχολικό μάθημα εκείνη την περίοδο. Ωστόσο, πιστεύω ότι η υποστήριξη που είχα, η προσωπική από τους καθηγητές, το ότι προσπαθούσαν να καταλάβουν το τι κάνω, λόγω και των σκέψεών μου τότε που είχα σχετικά με το επάγγελμά μου, ήταν λίγο έτσι, λίγο έξω από τα δεδομένα της εποχής, το να είσαι εκείνη την περίοδο μουσικός, να κάνεις συναυλίες, έπρεπε να ταξιδεύω αρκετά εκτός των μαθημάτων για να μπορώ να πηγαίνω να κάνω τις συναυλίες ανά τον κόσμο, γιατί ξεκίνησα, όπως είπα, από πολύ μικρός τις συναυλίες στη μουσική και μετά ως προς την ακαδημαϊκή μου πορεία όλο αυτό να στηθεί. Πιστεύω ότι οι καθηγητές πρώτα απ' όλα το καταλάβανε ή προσπαθήσανε να το καταλάβουν και να το ενισχύσουν ως μια διαδικασία και εκ των υστέρων το ίδιο το πλαίσιο και ο χώρος του σχολείου με τις υποδομές του, με τη φιλοσοφία του, με το ότι με αφήνανε ελεύθερο να κάνω πράγματα τα οποία ήθελα και ακούγανε αυτά που ήθελα να κάνω και προσπαθούσαν να υποστηρίξουν, εν τέλει βοήθησαν πάρα πολύ στο να αναπτύξω ακόμα περισσότερο τη σκέψη μου, να κάνω κάποια λάθη στα οποία με βοήθησαν να τα ξεπεράσω, να υποστηρίξουν ουσιαστικά νέα βήματα που πιθανότατα ούτε οι γονείς μου, ούτε εγώ δεν ήξερα, ούτε και ίσως και οι άνθρωποι του σχολείου να μην ήξεραν, αλλά συνολικά βοήθησαν στο να προχωρήσουμε μαζί. Και τελικά έφτασα ακριβώς σε αυτό το σημείο να ανοίξω τα φτερά μου, θα μπορούσα να πω, λόγω αυτής της έμεσης και άμεσης υποστήριξης που είχα μέσα από το σχολείο όσον αφορά τις σκέψεις μου σχετικά με τα ταλέντα που προσπαθούσα να αναπτύξω και τις σπουδές μου. Από το 96 που αποφύτησα ουσιαστικά έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια σχετικά με το σχολείο και κάποιος θα πει «Okay, θυμάσαι περισσότερο τις όμορφες στιγμές». Κοιτώντας πίσω και βλέποντας και τις καλές και τις κακές στιγμές και ζυγίζοντάς τες μέσα μου, θα μπορούσα να πω ότι τελικά ήταν πάρα πολύ ευχάριστη στιγμή όσον αφορά τη συναναστροφή μου με ανθρώπους. Το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμουν και προσπαθούσα να αναπτυχθώ ως άνθρωπος και η σχέση μου ιδιαίτερα με τους καθηγητές νομίζω αποτυπώθηκε μέσα μου ως μια πραγματικά διαδικασία που ακόμα και τώρα την χρησιμοποιώ για να προχωρήσω μπροστά, να σκεφτώ κάποιες δυσκολίες με διαφορετικό τρόπο και όλος αυτός ο όμορφος κόσμος που δημιουργήθηκε ουσιαστικά μέσα από το κεφάλι μου εν τέλει όσον αφορά τη δημιουργικότητα που υπήρχε εκείνη την περίοδο και την ανάπτυξη που έβλεπα μπροστά μου να υπάρχει, με κάνουν να νιώθω ότι πραγματικά είχα ένα πάρα πολύ όμορφο κόσμο και μια πάρα πολύ όμορφη περίοδο στα σχολικά μου χρόνια. Τα εφόδια τα οποία έλαβα από το σχολείο θα μπορούσα να πω ότι ήταν από τα πιο σημαντικά εφόδια που θα μπορούσα που χρησιμοποιώ ακόμα και τώρα και δεν αναφέρομαι απαραίτητα στα μαθήματα. Αυτό που έμαθα μέσα από το συγκεκριμένο σχολείο και φυσικά είναι και πιθανόν υποκειμενικό ήταν το ότι μπορώ να ανταπεξέλθω σε δύσκολες συνθήκες συνθήκες που έχουν πολλές απαιτήσεις σε πολλαπλά επίπεδα, όντας σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι ουσιαστικά μόνο τα μαθήματα ήταν αυτά τα οποία με βοήθησαν. Θα μπορούσα ίσως να πω ότι τα μαθήματα αυτά καθεαυτά, σαν γνώση, ήταν το λιγότερο το οποίο πήρα μέσα από το σχολείο το συγκεκριμένο. Περισσότερο θα μπορούσα να πω, ίσως και το 80% ήταν οι σχέσεις που ανέπτυξα, η δύναμη που ανέπτυξα μέσα από τις διαδικασίες της μάθησης. Η σχέση ζωής που ανέπτυξα και με τους καθηγητές και με τους συμμαθητές μου και ουσιαστικά μπήκα σε μια διαδικασία να τα χρησιμοποιήσω αυτά ως εφόδια για να προχωρήσω ακόμα περισσότερο παρακάτω. Δηλαδή πάντα ένιωθα, για να το πω πάρα πολύ απλά, ότι αν κατάφερα να περάσω μέσα από αυτό που λέγεται μάθηση σε ένα σχολείο που έχει όλες αυτές τις δυσκολίες μέσα από αυτό το πλαίσιο που υπήρχε στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και το όλοι το νιώθαμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο,
Τότε έλεγα στη ζωή μου από εκεί και πέρα, από τα 18 μου και ύστερα που αποφύτησα, έλεγα ότι μπορώ να ανταπεξέλθω στα πάντα και πάντα υπάρχει το καλό τριγύρω μου και πάντα θα πρέπει να προσπαθώ να βρίσκω το καλό. Και άρα νομίζω ότι αυτό ήταν και από τα μεγαλύτερα εφόδια τα οποία πήρα τελικά μέσα από το σχολείο, το οποίο ακόμα και τώρα, όπως είπα, το χρησιμοποιώ και προσπαθώ να το εμφυσίσω και στους φοιτητές μου στο πανεπιστήμιο. Το σχολείο άκουγε αυτά τα οποία έλεγα, προσπαθούσε και έφερνε ερεθίσματα προς το μέρος μου. Θυμάμαι τότε ότι είχαμε πάρα πολλές δραστηριότητες σε σχέση με τη μουσική, αναπτύξαμε, γράψαμε κάποιο CD, θυμάμαι. Από όσο γνωρίζω, αυτά συνεχίζονται ακόμα και τώρα στο σχολείο. Μπήκαμε σε διαδικασία να δημιουργήσουμε μια ορχιστρούλα τότε που έπαιζα από πολύ μικρός μέσα, οπότε άρχισα να βλέπω κάποια πράγματα που δεν μπορούσα να τα δω εκτός σχολείου. Άρχισα να τα βλέπω μέσα στο σχολείο. Και ουσιαστικά το υπόβαθρο το οποίο ανέπτυξα, ναι μεν δεν ήταν ένα υπόβαθρο το οποίο πραγματευόταν πράγματα που το ίδιο το Υπουργείο πιθανότατα ζητούσε. Πιθανότατα δεν είχε καμία σχέση με αυτά που ζητούσε το Υπουργείο. Ωστόσο, το σχολείο ήταν εκεί πέρα και προσπαθούσε να αφουγκραστεί αυτό το οποίο ήθελα και ανέπτυσε πράγματα. Άρα, ναι μεν, σε συνολικό επίπεδο, δυστυχώς τότε η εκπαίδευση της Ελλάδας δεν είχε αυτό το σκεπτικό, αυτή τη φιλοσοφία και ελπίζω τώρα τα πράγματα να έχουν αλλάξει. Ωστόσο, το σχολείο το ίδιο προσπαθούσε, και αυτό το καταλαβαίνω και γι' αυτό είμαι ευγνώμων, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να προσαρμοστεί στα δικά μου θέλω, στις δικές μου σκέψεις και όνειρα, θα μπορούσα να πω. Και όσον αφορά αυτό, νομίζω ότι έκανε το καλύτερο για να πτυχθεί το καλύτερο δυνατό υπόβαθρο που θα μπορούσα να έχω. Έχω επαφή με καθηγητές, όπως πρόσφατα είπα και σε ένα email που έστειλα σε κάποια καθηγήτρια του σχολείου, είπα ότι κάθε φορά που περνάω από το σχολείο απ' έξω και έχω κάποιο συνάδελφο από το εξωτερικό, πάντα δείχνω το σχολείο και με καμάρι, ας πούμε, το παρουσιάζω. Γιατί πραγματικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα από τα παιδικά μου χρόνια και προσπαθώ αυτή να την διατηρήσω. 18 άτομα ήμασταν τότε στην τάξη. Όπως είπα, ξεκινούσε η όλη διαδικασία ανάπτυξης του σχολείου. Νομίζω και με τους 17, αν όχι και με τους 18, ακόμα συμμαθητές μου, ακόμα βρισκόμαστε. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε γίνει κουμπάρι ο ένας μεταξύ του άλλου, οπότε υπάρχει αυτή η ζέση που υπήρχε και τότε στο σχολείο. Άρα αναπτύσσουμε τη σχέση που είχαμε ακόμα από τότε. Και βλέπω πια και σιγά σιγά τα παιδιά των φίλων μου να συνεχίζουν στο σχολείο, να έχουν επαφή πια όχι ως μαθητές στο σχολείο, αλλά ως γονείς. Συναναστρεφόμαστε με άτομα που είναι στο σχολείο ακόμα, βρισκόμαστε τυχαία έξω και νομίζω ότι ακόμα αυτό συνεχίζει και είναι πάρα πολύ ζεστό και νομίζω θα παραμείνει έτσι για πολλά ακόμα χρόνια. Κυρίως αυτό που θα μπορούσα να πω ότι μου έμεινε τελικά από την μορφή του ιδρυτή του σχολείου και τις σχέσεις που είχαμε με αυτόν ήταν η προσβασιμότητα που είχαμε τελικά σε αυτόν και το πόσο εύκολα μπορούσαμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο, να συνεννοηθούμε με τους γονείς μας, είτε μόνοι μας, είτε μέσω των καθηγητών μας και να πάμε στο γραφείο του, να συζητήσουμε μαζί του προβλήματα τα οποία είχαμε, σκέψεις που είχαμε και να προχωρήσουμε τελικά παρακάτω στην σταδιοδρομία μας μέσα στο σχολείο ή έξω από το σχολείο, σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι ένα προτέρημα, πιστεύω, που θα ήθελα να επισημάνω όσον αφορά την εικόνα του ως άνθρωπο. Φυσικά εννοείται δεν θα μπορούσα να μιλήσω για κάτι άλλο γιατί αυτή ήταν η άμεση σχέση που είχα μαζί του. Οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το να μπορώ να συζητάω μαζί του όποτε χρειαζόταν ή όποτε ήθελα. Και βλέποντας το τώρα πια από τη μεριά του πανεπιστημιακού καθηγητή και το πόσο δύσκολα οι φοιτητές ίσως να βλέπουν πόσο δύσκολη ίσως να είναι η προσβασιμότητα σε κάποιους από τους καθηγητές τους. Οφείλω να πω ότι αυτό το κράτησα μέσα μου από την εικόνα του και προσπαθώ πάντα να το
ουσιαστικά να το συμπεριλαμβάνω στην πρακτική μου, γιατί πιστεύω ότι μου έκανε πάρα πολύ καλό, έστω και ως συνέστημα. Δεν ήταν πάντα ότι υπήρχε, η πόρτα πάντα ήταν ανοιχτή. Προφανώς υπήρχαν και δυσκολίες σε όλη αυτή την προσβασιμότητα, αλλά ο άνθρωπος, ο Ευάγγελος Μαντουλίδης, έκανε πάντα, πιστεύω, το καλύτερο για να έχουμε την αίσθηση αυτής της προσβασιμότητας, και αυτό με ακολουθεί μέχρι σήμερα και προσπαθώ και εγώ να το πράττω στην επαγγελματική μου πορεία. Είναι πάρα πολύ βασικό, αυτό κράτησα μέσα στο μυαλό μου από τον άνθρωπο Ευάγγελο Μαντουλίδη, και πιστεύω ότι το ενθύσισε και στους υπόλοιπους συνεργάτες του, όπως το βλέπω σήμερα και το συζητάω πια αυτά τα χρόνια, όντας απόφυτος του σχολείου. Με χαρά μου, οποιοδήποτε θα ήθελε να μάθει οτιδήποτε σε σχέση με την Νορβηγία, σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα της Νορβηγίας, ποιες είναι οι διαστάσεις του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού συστήματος και ποιες είναι οι προεκτάσεις όσον αφορά την επαγγελματική σταδιοδρομία, θα μπορούσα να πω ότι είμαι εδώ και μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου οποιαδήποτε στιγμή θέλει. Αυτό θα είναι το πιο άμεσο που θα μπορούσα να κάνω για το σχολείο, το ίδιο και για τους μαθητές του. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά αυτή καθεαυτή συνεργασία μου με το σχολείο, ήδη έχει υπάρξει και στο παρελθόν κάποιες φορές. Έχω έρθει, έχω μιλήσει σε κάποιες ημερίδες. Λέω και παρουσιάζω την πορεία μου με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια, εννοείται, το πώς ξεκίνησα από μουσικός και κατέληξα να είμαι νευροεπιστήμονας πάνω στη μουσική σε σχέση με την ανάπτυξη του εγκεφάλου των νεογνών. Πάντα υπάρχουν περιθώρια από το δικό μου του τομέα, θα μπορούσα να πω, επειδή ασχολούμαι ακριβώς με την ανάπτυξη του εγκεφάλου μέσα σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και κλινικά περιβάλλοντα. Η διαδικασία ανάπτυξης έρευνας και πώς το ίδιο το σχολείο θα μπορούσε να υποφεληθεί μέσα από αυτό το πλαίσιο της έρευνας, έτσι ώστε και οι δομές του εκπαιδευτικές και μη να δημιουργηθούν ή να ενταχθούν σε ένα καλύτερο πλαίσιο εργασιών, είτε και ακόμα οι ίδιοι οι φοιτητές να πάρουν κάποια... οι μαθητές να πάρουν κάποια γεύση, θα μπορούσα να πω, το τι θα δουν προς το πανεπιστήμιο.